Είδες που είναι. Που αναγκάστηκα να φύγω στις 10 η ώρα το βράδυ από εδώ, γιατί είχαμε καθυστέρηση. Όσοι δυσανασχετείτε με το πρόγραμμα, θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι οφείλεται στους καινούργιους κανονισμούς του ΕΟΦ, που επιβάλλουν 8ωρο καθημερινό πρόγραμμα, στο οποίο δεν υπολογίζονται τα δορυφορικά συμπόσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήταν μια παραξενιά της Οργανωτικής Επιτροπής, αλλά ήταν μια συμμόρφωση προς τους κανόνες του ΕΟΦ, και γι' αυτό το πρόγραμμα είναι τόσο μα τόσο σφιχτό. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη εκπαιδευτική συνεδρία, την οποία συντονίζει η κυρία Τερζίδου και αφορά την παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών με θέμα το κόκκινο μάτι. Κυρία Τερζίδου. Ευχαριστώ κύριε Μικρόπουλε. Μπορείτε να καθίσετε αν θέλετε. Μας βοηθήσετε από κάτω. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε απλά περιστατικά και απλώς θα δούμε το τι γνώμη έχετε για συγκεκριμένα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, σαν γιατροί. Μαζί μου είναι ο κύριος Παυλόπουλος, διευθυντής της οφθαλμολογικής στο Νίμιτς, ο κύριος Δαλιάνης μαζί μου στο Κωνσταντοπούλιο, στο τμήμα που έχουμε γλαυκόματος και κερατοειδή, και ο κύριος Κωνσταντινίδης από το Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης, στο Δημοκρίτιο. Μια πρώτη αρχική και εύκολη ερώτηση. Έχετε δέκτες, υποθέτω. Πολύ απλό, πού δεν εμφανίζονται θυλάκια. Τα διαβάζετε, επιδημική, επιφυκίτιδα, σταφυλοκοκική, φαρμακευτική τοξίκωση, χλαμιδιακή προσβολή, ψηφίζετε. Θα μου λέτε εσείς πώς να ψηφίζουνε. Πού το γράφει, από κάτω, ψηφίζετε. Και όποιος θέλει από κάτω μας ρωτάει. Λοιπόν, πού δεν έχουμε θυλάκια, ποιος θα σχολιάσει, Γιώργο. Α, έχουμε το εγώ. Ξεκίνω, ναι. Εσύ, έλα. Η επιδημική κάνει θυλάκια. Μικρά. Ο έρπιτας, αν είναι ετερόπλευρος, η επευκήτα κάνει θυλάκια. Η χλαμιδιακή κάνει μεγάλα θυλάκια σαν ρύζια. Η φαρμακευτική τοξίκωση κάνει θυλακιώδη επευκήτηδα. Και η σταφυλογοκή ουλεφαροεπευκήτηδα συνήθως δεν κάνει, αλλά αν είναι σοβαρή μπορεί να κάνει. Άρα βγάζω και τα πέντε. Σας λέω εκ των προτέρων, δεν υπάρχουν μόνο μία σωστή ερώτηση. Έτσι, το περισσότερο τα θέματα είναι για να τα συζητήσουμε. Αλλά συνήθως δεν κάνει στα φιλόδια. Συνήθως δεν κάνει. Και αυτό που θέλω να σε επιστήσω την προσοχή, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στην κλινική πράξη, είναι η φαρμακευτική τοξίκωση. Πάρα πολλοί ασθενείς βάζουν φάρμακα μόνοι τους, δεν σας το λένε, έρχονται με κόκκινα μάτια, έχουν θυλάκια και αναρωτιέστε γιατί. Ρωτήστε τους τι φάρμακα παίρνουν στο σπίτι. Παλιά μπουκαλάκια ξεχασμένα, παίρνουν και τα βάζουν στα μάτια, αντιβιωτικά και όλα αυτά. Μπορεί να μας έρθουν με τέτοιες εικόνες. Λοιπόν, αυτό ήταν το εύκολο και προχωράμε σε άλλο απλό θέμα. Έχουμε μια απλή επιφυκίτιδα. Γνωστό. Έρχονται οι ασθενείς, παιδάκια ή όχι. Τι θα δώσετε, πού πηγαίνει το χέρι σας να γράψετε κατευθείαν και γιατί το κάνετε αυτό. Σε μια αμυνογλυκοσίδη, τώρα ξέρουμε κοινολόνες, είναι πολύ τεντά φάρμακα, το βάζουμε, τελειώνει αμέσως το, πιάνουν τα πάντα. Η χλωροφενικόλη, το παλιό καλό φάρμακο, παλιό είναι, πιάνει. Ή εντάξει, θα περάσει, δάκρυα είναι, εύκολο είναι, θα περάσει λίγες μέρες, ας μην του δώσουμε τίποτα, λίγα δάκρυα. Α, έχουμε και το καινούργιο φάρμακο. Έτσι, το αζιτέρ, θα το δώσουμε γιατί το δίνουμε τρεις μέρες. Είναι η χαρακτηριστική του ένδειξη. Τρεις μέρες και έχουμε τελειώσει. Δρά για άλλες 10, για άλλες 7. Τι θα κάνατε εσείς, ψηφίστε. Ο δεύτερος Γιώργος. 50% το 3 χλωροαμφενικόλη. Συμφωνώ και εγώ με την απάντηση αυτή, χλωροαμφενικόλη. Δηλαδή το θυλοκόφ. Το θυλοκόφ, ναι. Γιατί είναι παλιό φάρμακο όμως. Γιατί όχι, όχι κοινολόνι γιατί... που είναι καινούριο, δυνατό και το δίνουμε. Έχει φανεί ότι η χλωροαμφενικόλη, επειδή δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ, τέλος πάντων, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή και εγώ σαν επιλογή χλωροαμφενικόλη θα έδινα και βέβαια θα βοηθούσα λίγο και με κάποιο αραιό διάλειμμα μπεταντίν. Συμφωνείτε οι υπόλοιποι με τη χλωροφενικόλη για τον Μπεταντίν? Ναι. Σε τι συχνότητα? Πες μου, έλα, συγγνώμη, Κώστα. Συγγνώμη. Συμφωνώ απόλυτα με τη χλωροφενικόλη.
Είναι θέμα στρατηγικής, πιστεύω πιο πολύ. Με το να προσπαθούμε να σκοτώσουμε μια μήκα με ένα κανόνι, δηλαδή δίνοντας το ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στην αγορά, ναι, μεν αισθανόμαστε πιο ασφαλείς, προστατεύουμε, θέλουμε έτσι ο ασθενής να είναι ευχαριστημένος, αλλά απλώς δημιουργούμε γρήγορα ανθεκτικά στελέχη. Όσοι από εσάς έχετε εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο, το να δώσει κάτι παραπάνω από τον χλωροφενικόλη είναι τραγικό. Έτσι. Και είναι θέμα στρατηγικής. Δηλαδή, προφυλάσσει τον γενικό πληθυσμό από ανθεκτικά μικρόβια. Όντως, εγώ θα πήγαινα για χλωροφενικόλη. 4 φορές τη μέρα αρκετό, άμα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η μικροβιακή επευκίτιδα. Και το αρεωμένο μπεραντίν παίζει ρόλο. Πόσο 10%? Το 10% μπορώ να το κάνουμε στο 1 τέταρτο. 1%. Στο 1 τέταρτο του. 1 τέταρτο, 25%, δηλαδή. 2,5%. 2,5%, ναι. Συμφωνείτε όλοι με την αρέωση? Με την αρέωση? Ναι, ή λιγότερο. Εγώ θα... Αυτά που έχω διαβάσει είναι ότι μέχρι 1% δεν προκαλεί τοξικότητα στα κύτταρα, οπότε εγώ θα το έκανα 1%. Είναι όπως για όλους τους βελενογόνους, όπως είναι και για το vaginal douche και όλα αυτά. Συμφωνώ και εγώ με το Πού το χρησιμοποιούμε στον Betadine, γιατί το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην κλινική, παντού. Ναι. Όπου έχουμε προβλήματα που φανταζόμαστε επιμόλυνση ή για πρόληψη, μπορούμε να το δώσουμε συνοδευτικό. Είναι ασφαλές. Ναι. Πώς θα πω, το Betadine δρά τοπικά εκείνη την ώρα. Ναι. Έτσι, το αντιβιωτικό δρά κάποιες ώρες. Το Betadine δρά στιγμιαία. Ακριβώς. Συμπληρωματικό. Και αυτό μέχρι 2 φορές την ημέρα. Είναι αυτοπεριοριζόμενες. Έτσι. Οπότε θεωρητικά μπορεί και να μην δώσει τίποτα. Αλλά απλά επισπεύδει το χρονικό διάστημα. Οπότε, γιατί να δώσεις κοινολόνες και να κάνεις ανθεκτικά για το αζιτέρ, στελέχη, μπορείς να δώσεις και το αζιτέρ, άμα θέλεις. Απλά η χλωροφενικόλη είναι ένα φάρμακο το οποίο, σαν φάσμα, ταιριάζει καλά στα μάτια. Είναι ευρέως φάσματος. Είναι ευρέως φάσματος. Τώρα, στην Αμερική, ενδεχομένως, να μην το θέλουν πολύ, τη χλωροφενικόλη. Δεν έχει σημασία στην Ελλάδα. Αλλά στην Ευρώπη, όμως, το χρησιμοποιούν πολύ. Και εμείς, μια εργασία που έχουμε κάνει στο νοσοκομείο, την ανθεκτικότητα, βρήκε ότι. Όχι για την ανθεκτικότητα. Στην Αμερική δεν το θέλουν γιατί είχαν δημοσιευτεί πολύ παλιά κάποια περιστατικά κοκκιογεταρεμίας, πολύ πολύ παλιά. Πολύ και παλιά. Ο μέσος Αμερικάνος οφθαλμίατρος δεν ακούει χλωροφενικόλη και βγάζει φλίκτανες. Okay. Λοιπόν, δεν περνάει όμως. Όλο το Όμπρεξ δίνει εκεί, το Μπραμικίνι ή κάποιο άλλο. Δεν περνάει όμως η επιφυκίτιδα, δεν περνάει, υποτροπιάζει, κάνει όλα αυτά. Σας έχω βέβαια την εικόνα, δυστυχώς έπρεπε να τη βγάλουν. Τι θα κάνετε? Αγνοήστε την εικόνα, γιατί αυτό είναι ένα από τις αιτίες. Τι θα κάνετε? Θα βάλετε συνδυασμό, θα αλλάξετε, είναι κόκκινο το μάτι, έχουν μειωθεί οι εκκρίσεις, αλλά δεν υποχωρούν. Θα αλλάξετε φάρμακα, θα κάνετε καλλιέργεια, θα διερευνήσετε πως έχει κάτι άλλο. Το τρίτο. Θα ζητήσω καλλιέργεια κρίματος. Γιατί δεν θα έχει πιάσει, αν πιστεύετε δεν έχει πιάσει το φάρμακο αυτό που δίνεται, ας πούμε, η χλωροφενικόλη ή κάτι, θα δώσετε κάτι πιο δυνατό. Γιατί να κάνετε καλλιέργεια να ταλαιπωρεί τον άρρωστο? Θα δώσετε κάποιο που είναι πιο δυνατό. Ορίστε. Στο συγκεκριμένο, ναι. Οπότε θα ήθελα μια αντιβίωση από το στόμα. Ωραία, το συγκεκριμένο. Και θα πρότεινα χειρουργείο μετά, μια θυσία. Αν αγνοήσουμε την εικόνα. Πες μου, Κώστα. Άρη, συγγνώμη, τις έχω, Κώστα. Άρη. Ναι, και εγώ θα έκανα καλλιέργεια, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είναι χλαμίδιο αυτό. Έτσι, δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ένα βακτηρίδιο. Μπορεί να είναι κάτι σπάνιο, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Κορτζόνι σίγουρα δεν νομίζω θα έχει σημασία. Άμα ήταν ένας πίασκος, ο πίασκος σε αυτήν την περίοδο, φοβάμαι, δεν θέλει χειρουργείο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμιά άλλη αγωγή. 100%. Είναι όμως και κάποιοι που δεν φαίνονται σαν πίασκοι, γιατί πρέπει να το διερευνήσουμε για να δούμε ότι είναι σε. Ναι, πατάμε απλώς το. Αν πατήσουμε λίγο το. Ότι μπορεί εξωτερικά να μην φαίνεται. Μπράβο. Μπορεί να μην φαίνεται εξωτερικά, αν δεν το ψάξουμε. Δεν φαίνεται. Ο πίασκος όταν είναι σε χρόνια φάση είναι ένα εμπίγημα ουσιαστικά. Δεν έχει δει καμιά σηματολογία. Πρέπει να πιάσουμε το νέο καθό για να δούμε. Εγώ διαβάζω τι διαβάζω, έτσι. Επιμένει ή υποτροπιάζει. Αν υποτροπιάζει, υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος υποτροπιάζει. Αν πάρουμε και ρίξουμε μια σταγόνα σε ένα φυσιολογικό μάτι, βακτηρίδια στο μάτι, το μάτι δεν θα πάθει τίποτα. Παθαίνει τις επευκίτες γιατί υπάρχει κάποιος λόγος και τις παθαίνει. Επομένως, θα διερευνήσω γιατί ακριβώς γίνεται αυτό. Εδώ είναι δακρυοκυστίδα, υπάρχει ένας λόγος πραγματικά.
Έχει λαγόφθαλμο, έχει κάτι άλλο, έχει floppy eyelid syndrome, κάτι. Θα το ψάξω επομένως να δω γιατί υποτροπιάζει. Και απλά για τον πίασκο, σε αυτή τη φάση εννοείται πως πρέπει να γίνει η χειρουργική εξαίρεση, αλλά νομίζω θα ξεκινήσουμε με αντιβίωση τότε. Να ρωτήσω κάτι άλλο για την καλλιέργεια που μας είπατε. Πόσο εύκολο είναι να κάνετε μια καλλιέργεια και πόσο αξιόπιστο είναι το εργαστήριο αν δεν είναι, αν δεν ξέρει να κάνει καλλιέργειες από εκρήματα. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε εργαστήριο θα είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα ή έχουμε συγκεκριμένο τρόπο. Έχετε εμπειρία από διάφορα εργαστήρια. Εμείς είχαμε την τύχη στο δικό μας εργαστήριο εκεί, όπου πραγματικά είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, είχαν μεγάλη εμπειρία και βοηθούσαν πάρα πολύ. Αλλά γενικά, από την γενικότερη εμπειρία, τα περισσότερα εργαστήρια βγάζουν συνήθως αρνητικές. Όχι μόνο για τα βλέφαρα και για το κερατοειδής, αυτό, και έτσι. Ακριβώς, ναι. Και τα εργαστήρια πρέπει είναι μια ειδική... αποκτούν εμπειρία τα εργαστήρια, τα μικροβολογικά, στα οφθαλμολογικά εκρήματα, γιατί ξέρουν πώς να δουλέψουν αυτά τα δείγματα που είναι πάρα πολύ μικρά. Κανένας από κάτω. Πάμε παρακάτω. 85 ετών. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ιδίως όσοι ασχολούνται με ηλικιωμένους και βλεφαρίτες και που κάνουν καταράκτη, που έρχονται μετά με έλκη τα οποία αποπτώσεις που δεν κλείνουν και μας ταλαιπωρούν. Πολύ συνηθισμένα περιστατικά. Χρόνιες βλεφαρίτιδες. Τι θα κάνουμε σε αυτό, δεν κλείνει εύκολα. Δηλαδή δεν είναι μέσα στο 3-4-5 μέρες. Τι θα κάνετε από εκεί και πέρα, σε αυτόν τον άρρωστο. Μόνο υγιεινή των βλεφάρων και δάκρυα. Το μπραμικίνι μαζί με ένα στεροειδές στο συνηθισμένο, γιατί θα υπάρχει μια φλεγμονή. Θα δώσω από το στόμα δοξικυκλίνη. Φακό επαφή και συγκεκριμένα δάκρυα που βοηθούν στην επούλωση. Θα κάνω τα σοραφή, είναι καιρό, έτσι θα το βοηθήσω γρήγορα. Ψηφίστε. Τον ορό, τον αυτόλογο ή αυτό, κάρβοξι μεθυλό γλυκόζι, το κασικόλ. Ένα, δύο, τρία, τέταρτο. Θεραπευτικός, φακός επαφής και δάκρυα. Ποιος θα σχολιάσει, Γιώργο, πρώτος. Εγώ. Ναι. Το έχεις ανοιχτό ήδη. Εγώ θα προσπαθούσα να διερευνήσω γιατί δεν κλείνει. Σωστά. Αυτό είναι το πρώτο. Και ανάλογα θα προχωρούσα. Αν τώρα ήταν ένα γιατί απλό... Δεν αν ήταν ξέρω εγώ, μετά από εγχείρηση καταράκτη και υπήρχαν, ξέρω εγώ, όπως είπες προηγουμένως, ήταν από την τοξικότητα των αναισθητικών και αυτά, αυτό αργά γρήγορα θα κλείστα, βάζα ένα θεραπευτικό φάκο επαφής. Ενδεχομένως μπορεί και να μην έβαζα και τίποτα. Αν τώρα είναι από μια βλεφαρίτιδα... Σε πόσο καιρό περιμένεις να κλείσει ένα τέτοιο που λες τοξικότητα από φάρμακα? Σε θέλει. Μια εβδομάδα θέλει. Με δάκρυα και φακό επαφής. Ναι, ναι. Αν τώρα ήταν από λαγόφθαλμο, έτσι, θα δρούσα διαφορετικά. Δεν είναι λαγόφθαλμος. Μπορεί να κάνω ταρσοραφή. Μπορεί να κάνω ταρσοραφή με κόλλα, με κόλλες στους βλεφαρίδες. Δεν είναι λαγόφθαλμος. Αν είναι τώρα πιο σοβαρό, δηλαδή αν είναι, ξέρω εγώ, νευροτροφικό από χειρουργείο και έχει φαγωθεί το τρίδυμο και όλα αυτά, τότε θα έκανα διαφορετικά πράγματα. Σκεφτόμουν πιο σοβαρά την αρσοραφή, μπορούσα να βάλω την καρβόξι μεθυλογλυκόζη. Αν είναι από μια στικτή κερατίδα πολύ μεγάλη, η οποία ενώθηκε και κάνει αυτή την ιστορία και δεν το επιτρέπει η βλεφαρίδα, μπορεί να βάζα και να αντιμετώπιζε βλεφαρίδα, το ξυγικλίνη, κάτι άλλο. Εξαρτάται δηλαδή από τι. Γιώργο, τη γνώμη σου. Ναι. Με τη σειρά. Σίγουρα η υγιεινή των βλεφάρων, οπωσδήποτε, γιατί αν υπάρχει μια βλεφαρίτιδα, την υποκείμενη αυτή κατάσταση θα πρέπει να τη θεραπεύσουμε. Θα απέφευγα οπωσδήποτε το μπρέξ, γιατί όπως και ο περισσότερος κόσμος δεν το έχει βάλει καθόλου. Γιατί, δεν άκουσα. Έχει μια τοξικότητα. Έχει μια τοξική δράση πάνω στο επιθύλιο του κερατοειδούς. Η δοξικυκλίνη σίγουρα θα βοηθούσε. Με ποιο τρόπο, τι εννοείς? Μειώνοντας τη φλεγμονή και η δοξικλίνη και αυξάνει κατά κάποιο τρόπο την επουλωτική διαδικασία του κερατοειδούς. Αυτό μπορούσε να το βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, ίσως και το αζιτέρα, αν μας βοηθούσε. Ο αυτόλογος ορός οπωσδήποτε, αλλά τώρα τελευταία, επειδή είχαμε την τύχη να χρησιμοποιήσουμε και το κασικόλ σε δύο περιστατικά τα οποία είχαμε στην κλινική. Τι είναι αυτό? Δεν το ξέρει κανένας, το έχει δει έξω στο στάν.
Του γράφω καρβόξι. Πες μου. Ναι, είναι ένας πολυσαχαρίτης ο οποίος βοηθάει πολύ στην επούλωση των, ιδιαίτερα των νευροτροφικών ελκών. Νομίζω ότι είχαμε τύχει τέλος πάντων να το χρησιμοποιήσουμε και είδαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε δύο εμένοντα έλκη, τα οποία είχαν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ καιρό. Και σίγουρα αυτό ο λογοσωρός έχει και αυτό το ρόλο του, ο οποίος βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και στην επούλωση, αλλά και μειώνει και όλα στην. Και την αίσθηση του πόνου που μπορεί να υπάρχει. Άρη, θέλεις να πεις κάτι? Ναι, αυτό το περιστατικό είναι από την Αλεξανδρούπολη. Είναι ασθενής ο οποίος έχει, όχι υπαισθησία, έχει αναισθησία στον κερατοειδή, έτσι δεν έχει καθόλου καμιά αισθητικότητα, 85 χρονών. Άμα δείτε εκεί που είναι η φλουροσεΐνη στο κέντρο, έχει μια, έχει μια περιοχή καφέ, αυτό είναι δες και με το κύλι. Έτσι, εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν, το παιχνίδι σοβαρεύει εδώ πέρα. Έτσι, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, είναι ακριβώς τα πράγματα όπως τα είπανε. Εδώ κατευθείαν τον έβαλα την ίδια μέρα για προσωρινή ταρσοραφή. Η προσωρινή ταρσοραφή είναι πολύ εύκολη να γίνει. Βάζουμε ένα ράμα 3-4-0 νάιλον σε βελόνα 20 χιλιοστών και πάμε βαθιά στον ταρσό του άνω βλεφάρου και βαθιά στον ταρσό του κάτω βλεφάρου. Και αφήνουμε, δένουμε στην άκρη κροταφικά το ράμα και αφήνουμε μεγάλες άκρες γιατί έχει μνήμη το ράμα των άλλων, ώστε να μην, μην γυρίσουμε στο μάτι. Αυτό είναι προσωρινή, όπως το λες, έτσι. Είναι προσωρινή. Προσωρινή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, προσωρινή ή μόνιμη? Εξαρτάται δεν το υπάρχει, δεν βλέπω εδώ πέρα το λόγο να υπάρξει μόνιμη ταρσοραφή. Ελπίζουμε ότι θα κλείσει κάποια στιγμή. Όντως, το παρελθόν αυτό να την έκλεισε το έλκος. Βέβαια, υπάρχει μια λέπτυνση και στην περιοχή της Δεσκημετοκύλης. Το άλλο μάτι είναι τυφλό, εντάξει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα μισό. Αν είναι βλάβη από νεύρο, μόνιμη. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Αυτό το περιστατικό δεν το έβαλα για να συζητήσουμε τόσο βαρύ περιστατικό. Το έβαλα απλώς σαν φωτογραφία και για να δούμε τις επιλογές που έχουμε διαβαθμισμένες, ανάλογα με το αίτιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι είναι, τι έχουμε κάθε φορά που να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Δεν θα κοιτάξουμε να βάλουμε μόνο φακό επαφής αν έχουμε και μια βλεφαρίτιδα. Δεν θα κάνουμε αυτό αν παίρνει ο άρρωστος κάποια άλλα φάρμακα. Πρέπει να τα διαβαθμίσουμε. Σίγουρα η δοξικυκλίνη από το στόμα για να έχουμε πιο γρήγορη επούλωση βοηθάει και στο κλείσιμο αλλά και στην βλεφαρίτιδα. Σίγουρα ο φτόλογος ορός, αλλά είναι δύσκολο σε κάποιους να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Και το καινούργιο αυτό φάρμακο, το οποίο μένει να το αξιολογήσουμε και βέβαια όχι μόλις ξεκινήσουμε κατευθείαν να το βάλουμε. Θα δούμε ακριβώς θα πάρει το κάθε τι παίρνει τη θέση του. Ρίσα, και... Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια. Καλύπτεις με κάποιο αντιβιωτικό, αλλά όχι με αμινογλυκοσίδα. Κάτι που είπε ο Γιώργος πριν και είναι σημαντικό, είναι ότι τα κολύρια έχουν συντηρητικά και είναι τοξικά. Επομένως, από το άγχος να μην μολυνθεί, μπορεί να βάζει και κάποιος κάθε 2-3 ώρες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να επουλωθεί αυτό το πράγμα, άμα βάζει τόσο. Αυτό δεν είχαμε ψηφίσει αυτό. Επειδή βάζει αυτά τώρα. Α, εντάξει. Τώρα ξανά να δούμε τι θα πούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κόκκινο μάτι δεν είναι πάντα φλεγμονή, δεν είναι πάντα κάτι τέτοιο. Είναι και κάτι που βλέπετε εδώ στο σκο. Έρχεται η γυναίκα και λέει, έχω κοκκινήσει το μάτι μου, γιατρέ, τι θα κάνω. Τι θα κάνετε. Είναι κάποιος όγκος στο σκο. Δεν έχετε εμπειρία, θα το παραπέμψετε στον ειδικό για να το αφαιρέσει. Κάτι κακό είναι. Νομίζω ότι θα στο απαντήσουν όλοι τώρα, γιατί μίλησε γι' αυτό ο κύριος Ζωγράφος προηγουμένως, οπότε θα έχεις για πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Ζωγράφος, δεν ήμουν. Για να δω. Ψηφίστε. Ποιο είναι? Γιώργο, ένα. Εγώ τι να πω, εγώ θα πω εν σύνοψη κάποια πράγματα. Είναι όγκος σκληροκερατοειδούς ορίου. Η βιοψία, όπως είπε ο κύριος Ζωγράφος, δεν έχει καμία έννοια στους όγκους. Θα πρέπει, γιατί μπορεί να έχει διηθεί βασική μεμβράνη και δεν μπορεί να το καταλάβεις με τη βιοψία. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όγκος και να σταλεί για βιοψία. Εν τω μεταξύ, επειδή περιμένουμε το αποτέλεσμα της βιοψίας και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, θα ακολουθήσουμε μετά μια αγωγή 4 φορές την ημέρα από 2 σταγόνες μυτομικίνης 0,04%,
πρωί, 4 για 2 εβδομάδες. Θα κάνουμε διακοπή για 2 εβδομάδες και θα συνεχίσουμε για άλλες 2 εβδομάδες. Τα ΔΕΦΗ ο κύριος Ζωγράφος. Εντάξει, το αυτά. Τώρα για τη διάγνωση θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε, να βάλουμε ρόζες βεγγάλης, να δούμε την έκταση του όγκου, αν επεκτείνεται και πέρα από αυτό που βλέπουμε και αντίστοιχα να αφαιρέσουμε όλη αυτή την περιοχή. Γιώργο Άρη, κάτι άλλο? Ναι, είναι σωστό αυτό που είπε ο Γιώργος, συμφωνώ απόλυτα. Θα σας θέσω το εξής πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι αυτός είναι πολύ μεγάλος ο όγκος και πρέπει να χειρουργήσετε και σε υγιή όρια. Θα έχετε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Πώς το κλείσουμε? Σε αυτές τις περιπτώσεις, δύο είναι επιλογές. Θα βάλουμε αμμιακή μεμβράνη ή θα δώσουμε το σχήμα αυτό που είπε ο Γιώργος πριν το χειρουργείο, να μικρύνει όσο γίνεται ο όγκος, γιατί έχει αναφερθεί και αυτό. Υπάρχουν εργασίες πάνω στο θέμα, να μικρύνει ο όγκος ή και να εξαφανιστεί. Δεν το ξέρουμε καμιά φορά, μπορεί να εξαφανιστεί κιόλας. Και να χειρουργήσουμε ένα πιο μικρό ογκίδιο. Αν αυτό είναι πολύ μεγάλο, θα δημιουργήσουμε απώλεια των κυττάρων του σκληροκερατοειδούς ορίου. Έτσι, μόνο αυτό μπορεί να συνεπάγει τον κερατοειδή. Οπότε, αν είναι μεγάλο, εγώ στην αρχή θα έβαζα τη θεραπεία που ανέφερε ο Γιώργος πριν για να μικρύνει ο όγκος. Γιώργο, 2. Εντάξει. Σε αυτό το περιστατικό, το συγκεκριμένο, με έβγιου σταγόνες υποχώρησε εντελώς ο όγκος. Αυτό λοιπόν που είπατε και οι δύο. Πραγματικά, αν βάζουμε σταγόνες, μπορεί να μικρύνει. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε πιάσει όλη την πρόσθετη επιφάνεια και υποχώρησε πλήρως με κύκλους 5 views στα δικά μας τα χέρια. Έχουν αναφερθεί και στην βιβλιογραφία περιστατικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έχετε κάτι τέτοιο αρχίζετε και βάζετε 5 views σταγόνες, αν δεν έχετε εμπειρία ή δεν έχετε και τις άλλες δυνατότητες. Πρέπει να ξέρετε τι θα κάνετε και βλέπετε ότι έχει εξαφανιστεί τελείως κάτω. Έτσι, μια εναλλακτική δυνατότητα και παράλληλα με το κολύριο. Χρυσά. Αλλά όχι αυτό. Αυτό που είπε ο Ζωγράφος, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν έχει διηθήσει τη βασική μεμβράνη. Δεν έχει σημασία. Διότι τότε αλλάζει και τελείως η θεραπευτική αγωγή που πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν, έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν, δηλαδή, τυφλά την αγωγή χωρίς να έχουμε αφαιρέσει τον όγκο. Πάρτε το σαν το μικραίνο και το στέλνω. Ακριβώς. Πάντως, συμφωνώ με αυτό, αλλά στην εμπειρία που έχουμε είναι ότι έχω παρακολουθήσει αρκετά και δεν έχουν υποτραπιάσει ποτέ. Αλλά αυτό, οπότε, δεν μπορώ να έχω γνώμη έναντι στην γνώμη του κ. Ζωγράφου. Συμφωνώ, το δέχομαι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διαβάζεται. Το πιο πιθανό είναι μια επιδημική, κλασικά συμπτώματα, ευρήματα, πιθανή. Τι θα κάνατε? Ψηφίστε. Θα έκανα ιστορικό με καλή εξέταση, θα έκανα το αντενοτέστ, θα έδινα αντιδιοβικό το πλαστικό. Το ένα είναι. Μια χαρά. Ποιος θα μιλήσει? Κάποιος από κάτω από το ακροατήριο να θέλει να πει κάτι, να σχολιάσει? Κώστας, Άρη. Μεικτό, είναι γνωστό ότι η κορτιζόνη δίνει πιο μεγάλο, κάνει πιο μεγάλη την πορεία της, ναι, την χρονική πορεία της νόσου. Δεν θα το έδινα άμα δεν είχε προσβληθεί ο κερατοειδής και ιδίως στο κέντρο, αν και σε αυτό υπάρχουν άλλες μέθοδο να το αντιμετωπίσουμε. Θα πήγαινα για το πιο πολύ για το αραιωμένο μπεταντίν και ίσως για την κακυκλοβύρη. Συμφωνώ και εγώ με τον Άρη. Θα απέφευγα την κορτιζόνη, το μεικτό. Θα ήταν ενδιαφέρον, εντάξει, βέβαια δεν μας δίνει το αδενοτέστ, θα ήταν ενδιαφέρον να το έχουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Και εγώ θα πήγαινα με τον Betadine. Τι είναι το αδενοτέστ? Το ξέρουμε όλοι το αδενοτέστ. Το αδενοτέστ είναι ένα ειδικό τεστ, το οποίο ουσιαστικά κάνεις 5-6, παίρνεις από το κάτω βλεφαρικό, τον βλεφαρικό επεφικότα, παίρνουμε 5-6 δείγματα, δηλαδή ακουμπάμε τα μποναριστά πάνω στον επεφικότα, συνέχεια το βάζουμε σε ένα ειδικό ορό, είναι σαν ένα τεστ εγκυμοσύνης, για να σας το καταλάβετε, και σε 10 λεπτά έχουμε απάντηση
εάν είναι ιός ή όχι. Ίδιο τεστ υπάρχει και για την... Παρακαλώ. Ναι. Μάνα του, που είχε ο πατέρας του ιογενή επιπεφυκίτιδα, το έκανα γιατί το είχε φέρει τότε η εταιρεία για να το δοκιμάσουμε. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Μετά από 10 μέρες... Μετά από 10 μέρες. Γι' αυτό. Μετά από 10 μέρες αποδείχθηκε ότι όντως ήταν ιογενής. Είχανε συμπτώματα στη φάση επώσιμος, ήτανε... Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό. Αυτοί επιμένουν ότι πρέπει να γίνεται και είναι το διαγνωστικό. Ήρθε ο ασθενής με ελαφρά κόκκινο μάτι. Και το έκανα και βγήκε αρνητικό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο τεστ. Ναι, αυτό όπως, να είμαστε σίγουροι. Όπως όλα τα τεστ. Συγγνώμη, στο American Academy, το περασμένο που ήταν στο Νέο Ορλεάνι, αυτό που παρακολούθησα σε μια τράπεζα που ήταν και η κυρία McDonald και άλλοι, θεωρούσαν το αδενοτέστ και σε άλλες καταστάσεις που το δίνανε και είχαν θετικά αποτελέσματα και ανέφεραν οι ίδιοι ότι είναι σημαντικό σαν στοιχείο. Όλα. Η προσωπική εμπειρία δεν έχω από το Δενατέστ, έχω από το RPS, το MMP9. Ακόμη και τα τεστ κοιήσεως δεν έχουν 100%, έτσι. Έχουν μια ευαισθησία, μια sensitivity και μια specificity. Μπορεί να έπεσε εκεί. Εγώ όμως είχα πάρει αντενοτέστ στο ιατρείο μου, όπως και ο κύριος. Απλά αυτά έχουν πολύ σύντομο χρόνο λήξης. Λίγουνε δηλαδή. Οπότε αν δεν... Καλύτερα αν μπορείτε να παραγγέλνετε παρά να πάρετε, διότι άμα παραγγέλνεις και σου μείνουν, σου έμειναν. Γιώργο, να αναστρέψω την ερώτηση. Εάν θα είχαμε ένα τέτοιο αξιόπιστο τεστ, θα το θέλαμε να το έχουμε δίπλα μας σε κόκκινα μάτια. Σαφώς. Βεβαίως. Τι λέτε για το Betadine. Ναι, απλά θέλω να ολοκληρώσω ότι και αν ήταν στις πρώτες τρεις μέρες και ξέραμε ότι είναι 2-3 μέρες περίπου που ξεκίνησε η ογενής επιπεφυκίτιδα, σίγουρα θα έδινα το Virgan σε συχνές δόσεις. Παίρνεις το Virgan. Ναι. Ναι. Τις πρώτες 2-3 μέρες. Συμφωνείτε οι υπόλοιποι? Εγώ δεν θα... Καταρχήν πρέπει να πω αυτά που πρέπει να πω και μετά θα σας πω και τι κάνω εγώ. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πω εγώ είναι ότι δεν θα έδινα κορτιζόνη, ότι θα περάσει μόνο του, ότι αν... Για την οξία φάση μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ τι κάνω όμως. Εγώ πρώτον, και ότι δεν υπάρχει κάτι τεκμηριωμένο επίσημο για τον Betadine. Υπάρχουν μελέτες για τον Betadine. Εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως για να μην μεταδοθεί, για να αποφύγω τη μετάδοση στο άλλο μάτι και τη μετάδοση στην οικογένεια ή αν είναι επειδή είμαι και στρατιωτικός, μπορεί να κολλήσει μια ολόκληρη μονάδα και να έχουν μετά όλοι το ίδιο πρόβλημα. Και εάν είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή ο ασθενής υποφέρει, έρθει τρίτη μέρα με μια τρομερή εκχύμωση, με μεμβράνες, με αυτά κτλ., εκεί θα του δώσω δύο φορές την μέρα, όχι παραπάνω, αλλά δύο φορές μπορεί να του δώσω ένα αστεροειδές, να εν γνώση μου ότι αυτό θα... Θα επιμηκυνθεί, ας πούμε. Ένα μη στεροειδές θα βοηθούσε στη φλεγμονία αντί για κορτιζόνη, στην οξία φάση. Έχει κανένα εμπειρία από τα μη στεροειδή. Εγώ τα μη στεροειδή... Τα υποκειμενικά συμπτώματα του αρρώστου, έτσι. Από το στόμα, κυρίως, συμφωνούμε. Για τον Betadine, ναι. Όλα αυτά αποκλίνουν το 2, δεν πρέπει να πάρουν. Κορτιζόνη, όχι. Το 2 ποιο είναι? Το ιστορικό, ναι. Όταν λέμε λεπτομερή κλινική εξέταση, εννοούμε τονομέτρηση, βυθοσκόπηση και όλα αυτά. Το ιστορικό ισχύει, γιατί όπως λέμε από μακριά δεν μπορείς να βάλεις διάγνωση. Και σίγουρα μην ξεχνάτε το Betadine, διότι φαίνεται ότι προφυλάσσει το αλωμάτι, γιατί καθαρίζει το φορτίο του ιού και δεν παρατείνεται. Και είναι στα πρωτόκολλα του FDA που μελετείται για έλκη κερατοειδούς. Αυτό ναι. Έτσι, οπότε, πόσο μάλλον για επιφυκίτιδες και για... Για το Virgan, 9 και 1. 9 φυσιολογικό και 1, αυτό είναι το 1%. Θέλετε πιο πυκνό, 2%, 8-2. Απλά τσούζι. 5%. Όσο το πυκνώνουμε, τσούζι. Τεχνητό δάκρυ ή φυσιολογικό ωρό. Τεχνητό δάκρυ είναι πιο εύκολο γιατί παίρνει το μπουκαλάκι, βγάζετε το 1,5, βάζετε το 1,5 στα 15. Να το χρησιμοποιεί, να καθαρίζει τις βλεφαρίδες του, να το βάζει μέσα στο μάτι και στο άλλο για προφύλαξη. Το Virgan
Έχει, διάβασα τελευταία μία εργασία που σε πειραματική, που κάνανε πειραματικά την απαισθησία στα διάφορους υποτύπους, ορότύπους του αδενοϊού και βρήκαν ότι κάποιοι από αυτούς είναι όντως ευαίσθητοι στο Βιργκάν. Βέβαια, είναι ακόμη θέλουμε και άλλες μελέτες. Υπάρχουν κάποιοι άρρωστοι που όντως τους πιάνει. Υπάρχει μία... κάποιοι που λένε ότι κάποιος που τους πιάνει μπορεί να έχουμε μπερδέψει την εικόνα και να μην είναι καθαρά επιδημική, αλλά να είναι ερπητική. Τέλος πάντων, αν είναι στην αρχή, δεν χάνετε τίποτα να το δοκιμάσετε, γιατί σε κάποιους αρρώστους έχουμε δει κλινικά πολύ καλά αποτελέσματα. Όχι σε όλους 100%, αλλά σε αρκετούς. Αυτή είναι η δικιά μας εμπειρία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος εμπειρία κλινική σε επιδημίες, γιατί δεν έχουμε και τι άλλο να κάνουμε. Και όταν περάσει. Ναι. Μη βιάζεσαι. Θα σου πούμε τώρα, μάλλον. Εσύ το λες για την οξία φάση στην κυκλοσπορίνη. Εντάξει, συμφωνώ. Και έχει περάσει η οξία φάση και φτάνουμε στη δεύτερη φάση, όπου ο άρρωστος γκρινιάζει. Τι θα κάνουμε? Θα περάσει μόνο του. Απλώς θέλει υπομονή. Το ότι προκαλεί ξεροθαλμία είναι γνωστό και ενοχλεί τους αρρώστους και για πάρα πολύ καιρό θα δώσουμε δάκρυα. Μόνο η κορτιζόνη έχει πιάσει το κέντρο, μόνο η κορτιζόνη θα το σώσει αυτόν τον άρρωστο. Υπάρχουν και άλλα, όχι κορτιζόνη. Υπάρχει κυκλοσπορίνη, υπάρχει το δαρκολίμους. Ψηφίζεται. Μάλιστα. Ποιος θα σχολιάσει? Να ρωτήσω τον κόσμο που έχει χρησιμοποιήσει κυκλοσπορίνη και τα κορτιζόνη που ψήφισε. Τι εμπειρία έχουν, δηλαδή κάποιος να μας πει γι' αυτό? Μπορεί να είναι η λογική συνέπεια το ότι δεν δίνουμε κορτιζόνη, αλλά θα δώσουμε κάτι άλλο. Οπότε να μην υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, κύριε Κουφάκη, έχετε εμπειρία από ό,τι κατάλαβα? Και για την οξία φάση. Γιατί και για την οξία φάση. Το λένε ότι πρέπει να σταματήσει η ευαισθητοποίηση. Το πρόβλημα είναι για το ρεστάσεις εννοώ, έτσι. Μπορείτε να το φτιάξετε. 1% από το ενέσιμο, όσοι έχετε δυνατότητα. Και πιθανώς, αλλά θέλει και αυτό πολύ χρόνο για να δράσει. Λοιπόν, αντί για κορτιζόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κυκλοσπορίνη, το 1% ή το 0,05% που είναι εμπορικό, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν έχω εμπειρία με το ταρκόλιμους, Γιώργο. Είναι ακριβό? Είναι δερματική αλήφη, δεν είναι ακριβή. Μπορεί να τη βάλει, απλά τα έκδοχα τσούζουν επειδή είναι για το δέρμα. Αλλά έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην επιδημική, έχει και στις ατοπικές καταστάσεις. Μία φορά το βράδυ τη δίνω πριν τον ύπνο, το έχω δοκιμάσει σε κάποιους ασθενείς, τους καίει την ώρα που το βάζουν, αλλά την επόμενη μέρα είναι καλά. Και υποχωρούν οι επιδημικές. Καμιά ερώτηση? Ναι, έλα. Δεν ακούω. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της κορτιζόνης. Αυτό, ότι σταματάμε και μετά από 2 χρόνια την ελαφριά, όποια και να είναι αυτή, και μετά να ξαναυποτροπιάζει. Αυτό λέγεται το πρόβλημα της κορτιζόνης, ότι είναι κορτιζονοεξαρτώμενα. Δηλαδή, ναι, μεν υποχωρούν, αλλά υποτροπιάζουν. Κάποιοι λένε ότι αν ξεκινήσετε για κάποιο λόγο κορτιζόνη, θέλει πάρα πολύ αργή διακοπή, ώστε να προλάβει ο οργανισμός να πάρει. Άλλες φορές ότι θα κάνει πάλι υποτροπή. Γι' αυτό κοιτάζουμε τα αναλλακτικά σχήματα. Η εντύπωσή μου είναι ότι όσο είναι κάποιοι ασθενείς που δεν μπορείς να αποφύγεις να μην τους δώσεις κάτι. Μπορεί να τους δώσεις και κορτιζόνη. Αν είναι ο άλλος οδηγός και κάνει νυχτερινά δρομολόγια και δεν μπορεί να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος, σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του κάτι να κάνεις. Μπορεί να του δώσεις ένα λότεμα, ξέρω εγώ, ή κάτι. Ή να δώσει και κυκλοσπορίνη ενδεχομένως ή τα κρολίμους. Αλλά όσο δίνεις αυτά, τόσο πιο πολύ αργεί να περάσει στο τέλος. Γιατί δεν αποδομούνται αυτά από τα κομμάτια του ή από το στρώμα, οπότε έχεις μεγαλύτερη περίοδο, κρατάει πιο πολύ. Είναι μια τοπική νοσολογική αντίδραση και πιθανώς αυτό που είπε ο συνάδελφος να προλάβουμε την ευαισθητοποίηση του οργανισμού μέσα από την κυκλοσπορίνη. Δεν ξέρω αυτό. Απλά αυτό που έχουν βρει είναι κομματάκια. Ενδεχομένως να οφείλεται σε. Αν οφειλόταν σε τροποποίηση του κολαγόνου, αυτό θα ήταν συνεχώς. Έχουν βρει κομματάκια του ιού, όχι ολόκληρο τον ιό, κομματάκια του ιού μέσα στο στρώμα. Αυτά τα κομματάκια, όταν φαγοκυταρηθούν και φύγουν, θα φύγει και η ιστορία. Γι' αυτό και αργεί για κάποιο χρονικό διάστημα.
Άρα λοιπόν είναι αυτό το περιοριζόμενο. Δηλαδή, ναι, αν δεν μας ενοχλεί, δεν χρειάζεται να δώσουμε τίποτα. Εννοείται. Λένε για αρκετούς μήνες, λένε αυτά. Ναι, ναι. Άλλοι και για παραπάνω. Έχουν το χαμηλό. Όχι. Δεν είναι σαν την πρώτη ζώνη. Όχι. Τουλάχιστον αυτό. Το τακρόλιμους σούζει και καίει. Αλλά είναι έτσι, και δεν έχει ένδειξη, είναι off-label, δεν έχει ένδειξη, είναι δερματική αλυφή. Να μην παρεξηγηθούμε, δηλαδή, και όλος ο κόσμος αρχίζει και βάζει και τακρόλιμους σε όλες. Και κυκλοσπορεί. Απλά να το ξέρετε πολύ, σαν ότι υπάρχει μια option, είναι μια επιλογή που μπορεί κάποιος ενδεχομένως να τη δοκιμάσει. Είναι στη βιβλιογραφία, έχουν δοθεί για τοπικές καταστάσεις, οπότε έχουμε μια σχετική κάλυψη για να το λέμε. Εγώ για πόσο καιρό το είχα βάλει, για λίγο χρονικό διάστημα, καμιά εικοσαριά μέρες, όχι παραπάνω. Για την κυκλοσπορίνη λένε ότι χρειάζεται παραπάνω, πολύ παραπάνω μήνες. Εδώ, άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, δυντικό έλγος. Τι θα κάνετε, θα διαβάζετε και ψηφίζετε. Θα αποξύσω το έλκος για να διώξω το φορτίο, το πολύ φορτίο του ιού. Θα δώσω το γνωστό Ζοβιράξ ή το καινούριο το Βιργκάν. Από το στόμα μόνο αν θα δώσω είναι ok, προλαμβάνω και υποτροπές ας πούμε. Ή μετά την επούλωση κορτιζόνη για να μην κάνει τρωματική προσβολή. Ποιος θα σχολιάσει από εσάς, Άρη. Ναι, αυτό σίγουρα θέλει τοπική θεραπεία με αντιϊκά. Απόκτηση του έλκους. Ναι, αν ένα μεγάλο έλκος με πολλούς ιούς στα άκρα του έλκους, ναι, μπορεί να γίνει απόκτηση. Δεν θα έβαζα κορτιζόνη σε καμία περίπτωση εδώ. Ταμπλέτες, όχι, δεν θα βάζω ταμπλέτες αυτή τη για μια επιθυλιακή κερατίδα από HSV. Γιατί δεν θα προλάβω την ευαισθητοποίηση των ιών και τη στρωματική προσβολή αν πάρω από το στόμα από τώρα. Αυτός ο ιός ζει μέσα μας, εδώ και πολλά χρόνια. Για επιθυλιακό έλκος μόνο όχι, δεν θα έδινα. Θα έδινα μόνο τοπικά αντιϊκά. Μάλιστα. Υπόλοιποι, κάτι άλλο. Κορτιζόνη, στο τέλος, για να μην κάνει θόλωση. Γιατί δεν άμα κλείσει και πάντα με κάλυψη αντιϊκών, ναι. Ναι, μόνο έτσι. Συμφωνώ και εγώ. Τι θα δώσετε κορτιζόνη μετά στο τέλος, μετά με την προσβολή. Άμα πιάνει τον οπτικό άξονα και θέλουμε να το μειώσουμε όσο γίνεται, μπορούμε στο τέλος να μαζέψουμε λίγο τις άκρες της ουλής που πάει να γίνει. Πάντα όμως με κάλυψη αντιϊκού, δεν γίνεται σκέτο. Ακριβώς και γρήγορο τάπενι, δηλαδή όσες φορές την κορτιζόνη, τόσες φορές το. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι αυτή τη στιγμή θα κλείσει το επιθυλιακό έλπιση, εδώ στην κορτιζόνη. Γιώργο, συμφωνείς? Εγώ δεν δίνω. Συμφωνώ. Δεν δίνω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα έχουμε τέτοια βελτίωση από την πλευρά της θολερότητας του στρώματος. Πιστεύω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς είτε δώσεις είτε δεν δώσεις δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω κάποια μελέτη που να συγκρίνει με και χωρίς κορτιζόνη. Αν δεν τώρα από εκεί και πέρα η κορτιζόνη είναι γνωστό ότι επειδή ο Κάουφμαν παλιά είχε κάνει μελέτες και είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το αντικείμενο και στα εργαστήριά του, και αν πάρει κανείς το βιβλίο του Κάουφμαν θα δει ότι έχει για αυτό το θέμα περίπου 20 σελίδες αναφέρει. Υπάρχουν κάποια στελέχη που όντως δεν επηρεάζονται από την κορτιζόνη. Τα περισσότερα στελέχη όμως επηρεάζονται από την κορτιζόνη με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δούμε σε επιθυλιακή κερατίτιδα κορτιζόνη. Άρα λοιπόν κορτιζόνη εγώ δεν θα έδινα. Τώρα, αν δώσω όμως για κάποιο λόγο, πρέπει να το καλύψω με αντιϊκό, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Να ρωτήσουμε, δίνει κανένας κορτιζόνη σε αυτή τη φάση, από εσάς από κάτω? Αν έχει τρωματική προσβολή, σωστά. Χωρίς κορτιζόνη. Ωραία. Και επίσης, αυτό που είπες προηγουμένως, δεν θα δίνα συστηματικά σε Cyclovir, σε μια απλή επιθυλιακή κερατίτιδα. Πότε θα δίνατε? Ας το ανοίξουμε λίγο. Έλα. Μεγάλο ερπητικό γεωγραφικό έλκος, το οποίο δεν υποχωρούσε με τοπικά αντιγυϊκά. Οπότε υποχώρησε μόνο με ταμπλέτες.
αντίκου. Πηγαίνουν σαν νευροτροφικά εκεί όμως. Όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η μείωση της όρεσης και λοιπά. Ναι, δεν είναι μια απλή επιθυλιακή, αυτό που λέτε. Αυτό είναι νευροτροφικό. Είναι... Μπορεί να εξελιχθεί και σε νεκρωτική αυτό. Νεκρωτικό ναι. Άμα πάει στο στρώμα. Πήγε πάρα πολύ καλά με τα χέρια. Λίγο να πούμε για την κορτιζόνη. Η κορτιζόνη είναι μόνο, όπως είπαμε, μόνο αν υπάρχει προσβολή του στρώματος στο κεντρικό άξονα, είμαστε απελπισμένοι δηλαδή και πάμε να συμμαζέψουμε τα συμμάζευτα. Δεν θα δώσουμε άλλες κορτιζόνη, έτσι, για να το συνοψίσουμε. Από το στόμα θα έδινα σε ένα υποτροπιάζο, όταν έχουμε υποτροπιάσει προσβολή του κερατοειδούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα αντικά είναι και πολύ τοξικά για την επιφάνεια του ματιού. Και σίγουρα θα έδινα από το στόμα αντιϊκά για να προστατέψω το μάτι από μελλοντικές προσβολές, υποτροπές του υποτροπές της κερατίτιδας. Θα έδινα επίσης σε προσβολή του στρώματος και σε περίπτωση ριδοκυκλίτιδας. Σε κάθε λοιπόν προσβολή ραγωειδούς και ενδοθυλίου. Ναι, οπωσδήποτε. Γιατί σπάει οματοειδό. Ναι. Πάει όμως το ειδωτικό σφραγμός και μπορεί να περάσει στον οφθαλμό το φάρμακο. Να προχωρήσουμε λίγο, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Είναι γνωστό και αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε αρκετά συχνά και στα ιατρία και στα νοσοκομεία. Έρχεται ένας χρήστης φακών επαφής με αυτή την εικόνα, είτε περισσότερες, λίγο λιγότερο. Τι θα κάνουμε, τα βλέπετε, θα αλλάξουμε το φακό, γιατί το αντιβιωτικό θα μένει μέσα και θα είναι σαν ρεζερβουάρ. Θα πάρουμε καλλιέργεια και θα δώσουμε καλλιέργεια, αν μπορούμε, και τη θήκη. Το κολλήριο της κοινολόνης, ανά ώρα, θα τον δούμε σε δύο μέρες, γιατί ξέρουμε ότι τότε αρχίζει και έχουμε αποτέλεσμα. Μαζί με κορτιζόνη, γιατί είναι στον κεντρικό άξονα, ψηφίζεται ήδη. Και είναι πολύ βαρύ, επειδή είναι στο κέντρο, το στείλω στο νοσοκομείο για να πάρει και εδωφλέβια την αντιβίωση και να έχω καλύτερα, πιο γρήγορα αποτελέσματα. Λοιπόν, Γιώργο. Όχι, εσύ, έλα. Αυτό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Αν ο ασθενής έρθει στο νοσοκομείο, δεν το συζητάμε, θα πρέπει να πάρουμε λήψη καλλιέργειας και τη θήκη και το φακό και να τα στείλουμε και ταυτόχρονα να ξεκινήσουμε μια εμπειρική αγωγή. Εδώ βλέπουμε ένα αρκετά μεγάλο έλκος, το οποίο είναι και στον οπτικό άξονα. Είναι δηλαδή επίφοβο έλκος, είναι επικίνδυνο και πρέπει να ξεκινήσουμε την εμπειρική αγωγή και ταυτόχρονα να κάνουμε την καλλιέργεια. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε και όσον αφορά και το θέμα των κοινολωνών. Για τις καινούργιες κοινολώνες, πολύ συχνά για να κάνουν συγκέντρωση, δηλαδή την πρώτη ώρα ανά 5 λεπτά και συνέχεια ανά ώρα κτλ. Όχι, πες το καθαρά. Η δοσολογία είναι σαφή στις κοινολώνες. Αν ξεκινήσετε κοινολώνη, ανά λεπτό τα 5 λεπτά, ανά 5 λεπτά, έτσι διαβάστε καλά τις οδηγίες, είναι γραμμένα μέσα. Όχι πάρει ένα μπουκαλάκι κάθε μία ώρα ή με καλυμμένος, εντάξει. Πρέπει να κάνει να φορτώσει ο κερατοειδής με το φάρμακο. Συμφωνείτε σε αυτό? Ναι. Ναι, ναι. Στη συνέχεια, τον πραμικίνη δεν θα έδινα και κορτιζόνη σε καμία περίπτωση και όχι βέβαια και νοσηλεία σε νοσοκομείο σε αυτή τη φάση, έτσι, σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά αν είναι ιατρείο και είναι το ίδιο έλκος, θα ξεκινούσα με μια κοινολώνη με τον τρόπο που είπαμε. Της καινούργιας γενιάς. Γιατί όχι της παλιάς γενιάς, κοινολώνη. Γιατί έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα. Έχουν αναπτύξει αντοχή, έχουν πολύ χρησιμοποιηθεί και δυστυχώς πια δεν είναι τόσο χρήσιμες. Και πότε και θα το βλέπεις, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες? Θα το παρέπεμπα το πιθανότερο. Θα το παρέπεμπα το πιθανότερο σε κάποιο νοσοκομείο για να υπάρχει μια κάλυψη. Γιώργο. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Για το θέμα της καλλιέργειας. Εάν είναι κεντρικό όπως είναι αυτό, επειδή είναι στον οπτικό άξονα και αν επεκταθεί ταχύτερα την έχουμε βάψει, θα έκανα οπωσδήποτε καλλιέργεια. Αν είναι περιφερικό, θα μπορούσα και να περιμένω. Έχει βρεθεί ότι το 86% από μελέτες που έχουν γίνει, η εμπειρική αγωγή που λέμε, οι ασθενείς πάνε καλά. Από το υπόλοιπο 14% και καλλιέργεια να γίνει, πάλι τα μισά δεν βγάζαν αποτέλεσμα. Και στα υπόλοιπα που είχαν βγάλει αποτέλεσμα, σε ένα μεγάλο ποσοστό πάλι δεν αλλάξαν την αγωγή. Άρα, αν είναι καλή η εμπειρική αγωγή, δεν είναι και λάθος. Αλλά άμα είναι όμως στο κέντρο,
θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε καλλιέργεια. Τώρα, όσον αφορά το κολύριο Κοινολώνης. Να σε διακόψω. Είναι σωστό που. Μια διακοπή, ερώτηση. Είναι σωστό να δώσουμε σε αυτό το έλκος μόνο μία Κοινολώνη? Όχι, αυτό θέλω να πω. Όσον αφορά την Κοινολώνη. Οι Κοινολώνες είναι ευρέως φάσματος, πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πιάνουν καλά το χρυσίζοντα σταφυλόγωγο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το καλύψω και με κάποιο αντισταφυλοκογικό, είτε φτιάξω βακομικίνη, είτε να δώσω κάποιο άλλο ίσως πιο ήπιο όπως είναι το φουσιντίν. Εγώ αυτό δίνω συνήθως, δίνω φουσιντίν με ένα βίγκαμοξ. Μπεταντίν, δεν θα σου καλύψει? Το μπεταντίν δρά κυρίως επιφανειακά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δράσει στο βάθος. Νοσηλεία σε νοσοκομείο, όχι. Ενδοφλέβια αντιβίωση δεν σημαίνει ότι η αντιβίωση δεν θα κάνει μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωση στο κερατοειδή από ό,τι κάνει τοπική, που ξεκινά ανά ένα λεπτό, πέντε λεπτά και μία ώρα. Πότε θα έδινε, σε τι εντόπιση έλκους πιθανώς να χρειαζόταν? Μόνο αν είχε κάνει ενδοφθαλμίδιδα. Ή? Αν ήταν εδώ στην περιφέρεια, από το ΜΕΣ κερατοειδή και τέτοια. Αν είναι στην περιφέρεια και εκεί περιλάβει το σκληρό, οι σκληρίτιδες, οι λοιμώδεις είναι τα πιο δύσκολα περιστατικά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην οφθαλμολογία. Δηλαδή, έχει δεν περνάνε με τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει καλό περνετρέσει στο σκληρό τα αντιβιωτικά. Αν ήταν εκεί κοντά στο σκο και κινδύνευε το σκληρό, τότε μπορεί να θα έδινα. Γιατί βλέπουμε τέτοια που μετά που έχει επιμολύσει από εγχείρηση καταράκτηση στο ΜΕΣ και τέτοια καθαρά υγιεινή. Και τι σχήμα θα έδινες? Τι σχήμα θα είπες ότι δεν αρκεί η Κοινολώνη, τι θα έδινες? Το είπα προηγουμένως. Κοινολώνη με ένα αντισταφυλογωγό. Για το ιατρείο φουσιντίν, για το νοσοκομείο θα έδινα κάτι άλλο. Μπορεί να έδινε και βανκομικίνη που είναι το πιο πιθανό. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αν ήμουν ιδιώτης, εγώ είμαι επιμελητής στο νοσοκομείο, αν ήμουν ιδιώτης θα έκανα. Για να είμαι ειλικρινής, θα το έστειλα στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι. Γιατί μας έχονται πολλά τέτοια έλκη, τα οποία έχουν πάρει εξωσύν 4-5 μέρες πριν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η καλλιέργεια είναι αρνητική. Άμα να κάνουμε καλλιέργεια, κάντε την τώρα. Και όταν λέμε τώρα. Μην δηλητηριάζει το μάτι με φάρμακα τα οποία είναι ή ξαφίξ, μπορεί να δράσουν, μπορεί να μην δράσουν. Βάλε λίγο εξωσύν και βλέπουμε. Άμα να κάνουμε καλλιέργεια και να έχουμε καλές πιθανότητες να είναι θετική καλλιέργεια, να βγάλουμε κάποια άκρη, πρέπει να την κάνουμε όσο το μάτι είναι παρθένο. Δεν έχει δηλητηριαστεί με αντιβιωτικά. Θα έστειλα το φακό επαφής για καλλιέργεια. Δεν θα έβαζα το φακό επαφής σε καμία περίπτωση, γιατί πάνω στο φακό επαφής μπορεί να αναπτυχθούν τα μικρόβια. Τώρα, στην Αλεξανδρούπολη τίνουμε να δίνουμε και βονκόσολβετάν, έτσι, ενισχυμένο βονκόσολβετάν. Δεν μπορώ να πω ότι. Δεν θέλω να πω κάτι για το βίγκαμοξ, ότι δεν είναι καλό, αλλά για κάποιο λόγο έτσι, ένα φάρμακο μόνο, όπως είπε ο Γιώργος πριν. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ αρκετό. Ίσως να είναι η ανασφάλειά μου μόνο. Θα βάζα δύο φάρμακα, ναι. Θα βάζα δύο φάρμακα και θα σκεφτόμαι το βονκόσολβετάν, το οποίο το ετοιμάζουν στο νοσοκομείο. Μπορεί να το πάρει ασθενή σπίτι του. Όντως δεν χρειάζεται νοσηλεία αυτό ακόμα. Γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να μολύνουμε κάποιο ασθενή που θα κάνει χειρουργείο καταράκτη την άλλη μέρα. Αν μπορούμε να απομονώσουμε τον ασθενή μας. Αν μπορούμε να τον απομονώσουμε, πια είναι ένα δωμάτιο με 4 άλλα κρεβάτια. Οπότε είναι λίγο έτσι, τα λογιστικά είναι λίγο δύσκολα. Ναι. Μόνο για το σολβετάν, ναι, γιατί και εμείς αυτή την εμπειρική αγωγή δίνουμε. Απλά το σολβετάν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πόσο καιρό το κρατάμε. Θέλει ψυγείο και θέλει συχνή αλλαγή. Όλα τα φτιαχτά κολλήρια. Λίγο να πω γιατί. Το επικίνδυνο σε αυτό είναι επειδή είναι και στον κεντρικό άξονα και μεγάλο. Αν ήταν λίγο στην περιφέρεια και μικρότερα, μπορούσα να ξεκινήσετε στα ιατρία την αγωγή και μετά, αν βλέπατε ότι δεν γινόταν κάτι. Λίγο να πω για την καλλιέργεια. Αυτό που κάνουμε είναι. Έχουμε τα τριβλία πετρί δίπλα μας. Δεν παίρνουμε ένα τμήμα του. Δεν παίρνουμε δείγμα του ιστού και να το στείλουμε. Έχετε τα τριβλία πετρί δίπλα σας και κάνετε ενοφθαλμισμό εσείς. Μην περιμένετε να στείλετε τέτοιο και να. Αυτό δεν γίνεται στα ιατρία, Άρη. Όχι, συγγνώμη, για το νοσοκομείο. Λοιπόν, μια άλλη κατηγορία ελκών είναι τα μυκητιαστικά. Τα ύποπτα ή τα επιβεβαιωμένα ή οτιδήποτε. Έχετε κάποιο από αυτή την εικόνα. Λίγο γρήγορα όμως θέλω εδώ πέρα για να πάμε, έχουμε κι άλλα. Τι θα κάνετε σε ένα μυκητιαστικό έλκος? Θα δώσετε αγωγή και συστηματικά? Έχει χαρακτηριστική εμφάνιση το μυκητιαστικό έλκος που μπορείτε να ξεχωρίσετε? Έχει υπόπιο? Είναι συμπτικό ή άσυπτο αυτό το υπόπιο? Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Θα περιμένω το αποτέλεσμα της καλλιέργειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τα υπόλοιπα zero. Τι?
Α, ποιο είναι λάθος. Λάθος. Περιμένω το αποτέλεσμα της Καλλιέργειας. Ναι. Ακούω. Άρη, δικό είναι, σου. Είναι λάθος να περιμένω το αποτέλεσμα της καλλιέργειας. Δεν έχετε χρόνο. Το άλλο μάτι, την άλλη μέρα το μάτι μπορεί να το έχετε χάσει. Είναι πλέον αργά. Άμα υποψιάζεστε με κοιτασικόλικος, τώρα, αυτή τη στιγμή, αρχίστε θεραπεία. Μα θα βάλετε βανκομικίνη, όχι βανκομικίνη, συγγνώμη, αμφωτερική θα βάλετε. Αυτή η φλεγμόνη έχει πάει μέσα στο μάτι. Έτσι. Ο ασθενής πάει να τυφλωθεί. Αύριο το πρωί θα είναι τυφλός πιθανότατα. Σε διακόπτω, το χαρακτηριστικό τέτοιων μυκητασικών ελκών είναι ότι είναι, το υπόπιο είναι συμπτικό, ότι ο ιός είναι πίσω, είναι μέχρι πίσω, είναι μέχρι μέσα στο μάτι. Στο αυτό είναι δοφαμίδα τώρα, τελείωσε. Έχει μπει μέσα στο μάτι, έτσι. Δεν περιμένουμε τίποτα πλέον. Αυτό φοβάμαι ότι θα χρειαστεί, θα χρειαστεί να βάλουμε φωτερική στον πρόσωπο θάλαμο. Είχαμε ένα πιο προσθετικό στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο είχε πολλές υποτροπές. Δεν ήταν χαρακτηριστικό μυκητασικό, έτσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με βονκό, με σοβετά, με βιγκαμόξ ασθενής. Και συνήθως αυτό είναι το ιστορικό των αρρώσεων. Ναι, έχουν ήδη συνεχίσει υποτροπές και τελικά και κάναμε πλήση προσίου θαλάμου με αφωτερικίνη. Έτσι υπάρχει βέβαια κίνδυνο να σκοτώσουμε τον δοθήλιο. Έτσι, τίποτα δεν είναι. Ουδέν αμυγόνο, ουδέν καλό να μοιάζει κακού. Θα χρειαστεί πλήση του προσίου με αφωτερικίνη εδώ πέρα. Μόνο αφωτερικίνη χρησιμοποιείται σε ύποπτο έλκη. Αμυκητιαστικά ή και άλλο φάρμακο. Από το στόμα δίνεται. Ναι, θα χρειαστεί από το στόμα οπωσδήποτε. Ναι. Τι δίνεται. Βορικοναζόλη. Γιώργο, εμείς τι κάνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα δώσουμε φλουκαναζόλη τοπικά, δίνουμε σπορανόξ από το στόμα. Εμείς έχουμε την ευκολία, έχουμε βρει και έχουμε καλή ανταπόκριση σε αυτά. Τη φλουκαναζόλη από το μπουκαλάκι όπως είναι, το ενέσιμο, σε ένα μπουκαλάκι και ένα ώρα χορήγηση. Συν από το στόμα σπορανόξ, περιμένοντας τις καλλιέργειες, θα είναι υψηλής, έχουμε υψηλή έτσι, αυτή ότι πιθανώς να είναι από το ιστορικό και από όλα τα άλλα, να είναι έλκος, Γιώργο, και όλα τα υπόλοιπα. Καταρχήν, αν μιλάμε για το περιστατικό της διαφάνειας... Όχι, μιλάμε γενικά για ένα μυκητιασικό. Θα συμφωνήσω με την αρχή, ότι εφόσον έχει υπόπιο και είναι μυκητιασιακό, καταρχήν για να ξέρουμε ότι είναι μυκητιασικό, θα πρέπει να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, χρώσεις, κάτι. Ότι είναι μυκηδιαστικό το έλκος. Αν είναι όντως μυκηδιαστικό και είναι στον πρόσθετο θάλαμο, τότε είναι συμπτικό το υπόπιο και ο μύκητας είναι μέσα. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε, όπως υπόθηκε, συστηματική αγωγή και τοπική και ενδεχομένως στον πρόσθετο θάλαμο ένεση. Τώρα, εάν όμως δεν μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, δηλαδή δεν είναι τόσο ταχεία η εξέλιξη, γιατί συνήθως οι μύκητες είναι πιο αργή η εξέλιξή τους και επειδή τα φάρμακα αργούν να δράσουν και είναι τοξικά και μπορεί για να θεραπεύσεις κάποιον να του δίνεις ένα μήνα από το στόμα και να έχει και διάρειες και να έχει και πατοτοξικότητα ή τοπικά να γίνεται το μάτι του θερινό, δεν μπορείς να δώσεις, να ξεκινήσεις αντιμυκητιαστική αγωγή, αν δεν έχεις την απόδειξη στις χρώσεις. Δεν την έχεις την πρώτη φορά. Ξανακάνε χρώσεις μέχρι να βρεις κάτι. Εντάξει. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Καλώς. Λοιπόν, καμιά ερώτηση. Είναι δύσκολο περιστατικά αυτά. Συνεχίζουμε. Σε άλλο κεφάλαιο. Υποτροπιάζουσα απόπτωση επιθυλίου. Όλοι την ξέρουμε. Ξέρουμε το κλασικό ιστορικό. Τι δεν θα κάναμε από όλα αυτά. Υπάρχει κάτι που δεν θα κάναμε. Ψηφίστε, ναι, να ψηφίστε. Ή τι από αυτά είναι πιο ενδεδειγμένο, ας πούμε, πιο χρησιμοποιείτε εσείς πιο πολύ. Εκτός από... Το ίδιο είναι. Τι δεν θα κάναμε, εκτός το ίδιο λέει. Πες μου. Ποιος θα κρίνει. Έλα, ξεκίνα. Εγώ. Κάνε μια κριτική όλων αυτών των λύσεων που μπορούμε να έχουμε. Εγώ θα σας πω τι κάνω εγώ. Θα βγάλετε τι δεν κάνω από εκεί. Εγώ αυτό που τους κάνω είναι μικρό. Τους δίνω βέβαια μια αντιβιωτική κάλυψη φορά η βράδυ. Τους βάζω ένα υπέρτονο διάλειμμα χλωριούχου νατρίου. Γιατί υπέρτονο διάλειμμα. Γιατί για να επουλωθεί το... Είναι κάποιες θεωρίες στο που οφείλεται. Για να επουλωθεί πρέπει να έχουμε λίγο ίδημα. Οπότε
Με το υπέρτον διάλειμμα ελαττώνει το είδημα ώστε να μπορέσουν τα επιθυλιακά κύτταρα να πουλωθούν πιο καλά και να κολλήσει καλύτερα το επιθύλιο επάνω. Και με μία σταγόνα την ημέρα κορτιζόνουχο κολλήριο. Αυτή είναι η αγωγή που κάνω. Να το καταλάβω, εννοείς το βράδυ που κοιμόμαστε και το δεν αξιγωνώνει. Κάθε μία ώρα είναι το. Το υπέρτονο. Το υπέρτονο. Όχι το βράδυ. Όχι, γιατί το υπέρτονο είναι. Αν έχω και αληθή το βράδυ, ακόμη καλύτερα. Αλλά δε, πρέπει να τη βρει εδώ στην Αθήνα. Υπέρτονο διάλειμμα χλωρίου νατρίου ανά μία ώρα και μία σταγόνα στεροειδές για να φύγει το είδημα. Τα περιστατικά μου πάνε καλά. Εάν ο ασθενής για κάποιο λόγο είναι πολύ active και χρειάζεται να βάλω φακό επαφής, μπορεί να το σκεφτώ και αυτό το φακό επαφής. Σε ανθεκτικά περιστατικά με πολλές υποτροπές μπορεί να βγάλω το επιθήλιο το οποίο φεύγει πολύ εύκολα και να βάλω φακό επαφής για 3-6 μήνες. Και σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να κάνω ουλοποίηση στο στρώμα είτε με νίξ κερατοίδες είτε με γιά γκλέιζερ, αν είναι όχι στον άξονα αλλά περιφερικά. Αυτά κάνω τώρα. Τώρα απόφραξη ακριβικών σημείων δεν θα έκανα. Στάλαξη τεχνικών δακρύων δεν κάνω γιατί δίνω τα υπέρτονα. Είναι το αντίθετο από αυτό που πιστεύω. Είπαμε για το θεραπευτικό φακό επαφή. Αν μπει, θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα, θέλει 3 μήνες τουλάχιστον. Και η ντοξικυκλίνη δεν έχει κάποιο κίνδυνο εκεί για τήξη και αυτά για να το δώσει. Αυτή είναι η άποψή μου τώρα. Εγώ δίνω κάθε μία ώρα τις πρώτες μέρες. Πώς το φτιάχνω, το κλασικό είναι 5%. Εγώ το φτιάχνω, υπάρχει εμπορικά, μπορείτε όμως και να το φτιάξετε. Αν πάρετε ένα μπουκαλάκι αυτά από τον 15 ml που είναι τα τεχνητά δάκρυα, πυλοκαρπινή κτλ. Και το αδειάσετε, βάζετε 5 σεσέ από το 15% και 10% από το φυσιολογικό όρο το 0,9% και βγαίνει 5,6%. Μπορείτε να το κάνετε και να το δίνετε στους ασθενείς σας. Εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις γλυκερίνη, μην χρησιμοποιούμε τη γλυκερίνη. 10%, δηλαδή παίρνουμε από το φαρμακείο μαζί ένα μπουκαλάκι γλυκερίνη, 1 ml από εκεί, 9 φυσιολογικό και έρχεται υπέτοιμο. Αντιερπητική αγωγή, αντιερπητική αγωγή, αν δούλευε, μπορεί να ήταν έρπητας. Ναι, αλλά σε υποτροπιά ως αποπτώσεις επιθυλίου στον έρπητα, εγώ δεν το έχω πολύ ακούσει. Ναι. Δεν ξέρω. Το ξέρω. Το πρόβλημα είναι στη βασική μεμβράνη. Δεν φτιάχνει σωστά η βασική μεμβράνη. Θα πάνε τα κύτταρα να καθίσουν επάνω. Άρα έχουμε ένα θεωρητικά, φανταστείτε, σαν κάτι κενό. Άρα εμείς πρέπει αυτό το πράγμα να το κολλήσουμε, να του δώσουμε χρόνο στο επιθύλιο να αναπτυχθεί σωστά. Αν δεν γίνεται και αυτό που είπαμε, η μίξη κερατοειδούς. Οποιαδήποτε στιγμή έχουμε κάποια προβλήματα, αν δεν είναι και στο κέντρο και στην περιφέρεια ή από μπουλόζα, αν έχουμε μπουλόζα, πάρτε μια βελονίτσα ινσουλίνης και κάνετε μικρές νήξεις στο πρόσθετο στρώμα μέχρι να δείτε ότι κάνει μια μικρή πίεση, ένα μικρό αστεράκι. Αυτό λοιπόν θα ενεργοποιήσει τα κύτταρα και θα φτιάξει, θα δέσει καλύτερα τη βασική μεμβράνη με την Bowman και έτσι θα σταματήσει να έχετε μπούλα στο συγκεκριμένο σημείο από μια μπουλόζα ή θα έχετε δέσει το επιθύλιο σε μια υποτροπιάζουσα απόσταση. Πάντως, Χρήστα, για να μην παρεξηγηθώ, αν πάρετε οποιοδήποτε βιβλίο από αυτά τα Willis High Hospital, αυτά, όλα λένε δάκρυα και αληθή, έτσι. Όχι, όχι, υπάρχουν. Εντάξει, εγώ λέω τη δικιά μου την εμπειρία, έτσι, και αυτό που μου λέει ο καθηγητής μου στην Αμερική. Ακόμα. Μου λέει, κάνε αυτό, το έκανα, μου λέει, όλοι οι fellows μου κάνουν αυτό, δουλεύει, το έκανα εγώ, δούλευε και αυτό κάνω. Εγώ σας λέω τη δικιά μου εμπειρία, δεν σας λέω τη τσαβλία, μπορεί να λένε δάκρυα και το. Ακόμη και η απόξυση που λένε με αλκοόλ, πρέπει. Γιατί η απλή απόξυση δεν αρκεί, διότι θέλουμε να φάμε και τα βασικά κύτταρα της βασικής. Οπότε με την αλκοόλη καθαρίζουμε πολύ καλά την επιφάνεια για να πάνε καινούργια κύτταρα υγιή και να φτιάξουν εκεί το. Επίσης η PTK δουλεύει, έτσι. Είναι δημοσιευμένα αυτά τα πράγματα. Αλλά. Εντάξει, καμιά απορία, κάτι άλλο από τους υπόλοιπους. Όχι. Και αυτό το εύκολο που το βλέπουμε. Ένα εντρόπιο, μια τριχίαση. Και βλέπουμε να βγάζουν, έρχονται στα ιατρία, στα εξωτερικά ιατρία. Έχω μια τρίχα, βγάλε μου την τρίχα. Έχω 2-3 τρίχες, βγάλε μου τις τρίχες. Και υπάρχουν εντρόπια και υπάρχουν προβλήματα. Τι κάνουμε. Αν έχετε μόνο μία τρίχα,
Λέμε. Θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρόλυση, καταστροφή μιας, δύο τριχών μόνο. Χωρίς να είπα. Βεβαίως. Ναι, άμα είναι μια-δύο τρίχες μόνο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και λέιζερ, να τις κάψουμε με λέιζερ. Φοβάμαι δεν θα φτάσει μια φορά. Ούτε με την ηλεκτρόλυση του λέιζερ θα χρειαστεί παραπάνω. Αν κάνετε λέιζερ, να έχετε υπόψη σας πρέπει. Θέλει αναισθησία γιατί πρέπει να σκάψετε βαθιά στον ταρσό. Δεν φτάνει έτσι λίγο τοπικά να χτυπήσετε δύο βολές και να πέσει τρίχα. Πρέπει να σκάψετε βαθιά πραγματικά και πονάει. Οπότε πρέπει να κάνετε τοπική αναισθησία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα μιλήσω ως άνθρωπος που κάνει βλέφαρα. Αυτό έχει μόνο μία θεραπεία. Θέλει επανατοποθέτηση της πρόσθεσης βάδας. Δεν λειτουργεί τίποτα άλλο, φοβάμαι. Γιώργο, συμφωνώ. Τι κάναμε κάποιες φορές, να πούμε και τα δικά μας. Έχω δοκιμάσει να βγάλω σε λίγες τρίχες, μια-δύο τρίχες, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρόλυση και λέιζερ, να βγάλω το θύλακο από τις τρίχες. Και πραγματικά, μια-δύο τρίχες έτσι, μπορείς να αφαιρείς αυτό το θύλακο μαζί με την έκτοπη τρίχα και τα πράγματα δουλεύουν. Φαίνεται στο μικροσκόπιο, φαίνεται εύκολα ο θύλακος. Αλλά βασικά, τι, στο χειρουργείο. Στο χειρουργείο. Από την πίσω, ναι, το μη, βλέπεις, ανοίγεις και βλέπεις. Μοιράζει στη μέση το βλέφαρο, στην gray line και φαίνεται ο θύλακος. Μπορείς να την αφαιρέσεις αν έχεις μια-δύο τριχούλες και δεν έχεις άλλο τρόπο να υποτροπιάσει. Σε μεγάλα βλεφαροπλαστική, εννοείται. Είναι κάποιες φορές που έχεις μια-δύο έκτοπες για κάποιο λόγο που βγαίνουν από παλιές σουλές που φέρουν όγκους και είναι μια έκτοπη τρίχα ή καψιδηρίαση ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και μπαίνουμε στο μεγάλο θέμα για ένα δεκάλεπτο, αν μας επιτρέπουν, γιατί έχει και διάλειμμα τώρα το οποίο το φάγαμε. Λίγο για το ξηρό οφθαλμό που μας ταλαιπωρεί. Λοιπόν, μια γρήγορη ερώτηση. Ποιο τεστ, το μοναδικό τεστ, είστε στο ιατρείο και έρχεται κάποιος με τα γνωστά συμπτώματα. Τι θα θέλατε να έχετε για να σας δώσει, να θα είστε πιο έτσι σωστός για να πείτε ότι αυτός έχει. Βλέπετε το τεστ εδώ. Το λίσαμιν, φυροσκεΐνη, σύρμερ τεστ. Αυτό για όσους δεν το ξέρουν είναι το φενόλ, είναι η κλωστή με τη φενόλη, αντικαθιστά το σύρμερ τεστ. Είναι πανεύκολο, γίνεται σε 15 δευτερόλεπτα, έχετε το αποτέλεσμα, είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματά τους. Και η οσμοτικότητα των δακρύων. Και ψηφίζετε. Ποιο θα θέλατε να είχατε για να πείτε ότι μου φτάνει αυτό, μπορώ να πω ότι μάλλον κατά 90% έχει ξεροφθαλμία ο άρρωστος. Ψηφίστε. Ερωτηματολόγιο Σύρμερ. Δύο είναι αυτό, δεν βλέπω. Δύο. Γιώργο, δεύτερος. Ναι, δεν υπάρχει ένα μοναδικό τεστ και πολύ σωστά είναι αυτή η διασπορά της απάντησης. Ουσιαστικά θα πρέπει καταρχάς να ξέρουμε αν αυτός ο ασθενής έχει μια συμπτωματολογία από κάτι, κάτι τον ενοχλεί, οπότε ένα ερωτηματολόγιο θα μας βοηθούσε πολύ. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα υπάρξει αυτή, ο ασθενής μας θα έχει αυτές τις ενοχλήσεις, τις άτυπες ή όποιες ενοχλήσεις αναφέρει, πλέον φαίνεται ότι η οσμοτικότητα των δακρύων είναι το σημείο αυτό που θα μας δείξει, θα μας βάλει τη διάγνωση για, από τη στιγμή που θα έχουμε αυξημένη οσμοτικότητα. Μιλάμε για ότι πλέον έχουν αρχίσει και αλλάζουν τα πράγματα και πάμε για νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας. Οπωσδήποτε το πιο εύκολο όμως πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στο ιατρείο μας είναι να δούμε το χρόνο διάσπασης δακρυϊκής τυβάδας που θα μας δώσει σίγουρα καλά αποτελέσματα. Ενώ το Σύρμερ τεστ είναι ένα τεστ το οποίο έχει χαμηλή εξειδίκευση. Είναι μόνο γιατί όταν έχουμε μειωμένη παραγωγή από, από το δακρυϊκό αδένα και μόνο σε τιμές κάτω από τα 5 χιλιοστά. Άρα λοιπόν, αν έπρεπε να απαντήσω μόνο ένα και μόνο για το ιατρείο, θα απαντούσα ένα συνδυασμό του ερωτηματολογίου και της δακρυϊκής τυβάδας. Το OSDI και το BUT. Συμφωνείτε οι υπόλοιποι, για να πω και εγώ τη γνώμη μου. Άρη. Ναι. Βλέπω ότι, επειδή αυτό το θέμα έχει καλυφθεί και σε άλλες τράπεζες, βλέπω ότι τώρα τελευταία έχουμε αυτή την αντιγλωσσαξονική προσέγγιση των ασθενών με τα ερωτηματολόγια. Δεν διαφωνώ, μπορεί να είναι και σωστό. Οπότε οι σύγχρονοι θα πούνε ότι η σύγχρονη προσέγγιση θα πει ότι να ελέγξουμε την οσμοτικότητα και το ερωτηματολόγιο. Ναι, συμφωνώ. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Ένα τεστ είναι δύσκολο να το πει. Θα εξέταζα τον ασθενή.
Το αιματολόγιο φαντάζομαι μπορεί να το έχουμε, μπορεί να το έχει στο γιατρό του οποιοδήποτε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτικά έτσι, οικονομικά, είναι οικονομικά προσβάσιμο το, το τεστ οσμοτικότητας. Εγώ θα έκανα, ακριβό. Για εύκολα και γρήγορα, θα έκανα το Tsirmer test, το οποίο δείχνει την έκρηση των δακρύων, και το T-BAT, το οποίο δείχνει την, την εξάτμιση των δακρύων. Γιώργο. Εντάξει, το ερωτηματολόγιο νομίζω θα μας το πει ο ασθενής και θα το ρωτήσουμε κι εμείς. Οπότε, εντάξει, αυτό είναι ένα, το πρώτο βήμα που θα έρθει ο ασθενής. Αλλά εάν μεν είχα το TR Lab, εννοείται, θα το έκανα. Αλλά νομίζω από εδώ, δεν ξέρω αν έχει κάνει TR Lab, δεν νομίζω. 36. Πόσο, 36. Ο κάθε κάθε εξέταση για τα εκτός δύο αν είναι σε κάποιο κέντρο και το έχουνε. Λοιπόν, οπότε αφού το, αυτό θα ήταν που θα ήθελα να έχω, αλλά δεν το έχω. Από εκεί και πέρα, για να μπει μια διάγνωση, θα πρέπει να υπάρχει διάσπαση της δακρυκής στιβάδας, για να πούμε ότι υπάρχει διαταραχή της δακρυκής στιβάδας. Και αυτό το κάνουμε με το break-up time. Οπότε, εάν μεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε non-invasive break-up time, με κάποια από τα μηχανήματα, τα καινούργια που υπάρχουν, θα το κάναμε. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα, τότε θα το κάνουμε με τη φλουροσεΐνη. Απλά επειδή η φλουροσεΐνη πέφτει μεγάλη σταβόνα μέσα στο μάτι και αποσυντονίζει τη δακρυγή στιβάδα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κόψουμε το χαρτάκι της φλουροσεΐνης στο εμπέμπτον, να βάλουμε φλουροσεΐνη λιγάκι, να βάλουμε δάκρυα εκεί στην άκρη της φλουροσεΐνης και να το αγγίξουμε ώστε να πέσει πάρα πολύ μικρή ποσότητα δακρύων για να μην διασπαστεί η δακρυγή, να αποσυντονιστεί η δακρυγή στιβάδα από αυτό, να μην το κάνουμε εμείς δηλαδή. Και από εκεί και πέρα εγώ κάνω το Tsirmer test, μετράω μόνο αν είναι κάτω από 5 χιλιοστά και προσπαθώ να το κάνω τυποποιημένα. Δηλαδή βάζω τον ασθενή να κοιτάζει προς τα επάνω για να αποφύγω να αγγίξουν τα βλέφαρα με το χαρτάκι. Του λέω ότι μπορεί να ανοιγοκλίνει τα μάτια του, αλλά δεν μπορεί να κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Τον παρακολουθώ σε όλο αυτό το διάστημα να μην ακουμπήσει και από εκεί και πέρα ελέγχω και μετράω μόνο αν είναι κάτω από 5 χιλιοστά. Και το ρόζι βεγγάρις βέβαια που είναι πολύ χαρακτηριστικό εάν υπάρχει, εάν είναι φλογουμενόδους αιτιολογίας. Το κάνεις με το Tsirmer με αναισθητικό ή χωρίς? Χωρίς αναισθητικό. Λοιπόν, ποιοι από εσάς έχουν δοκιμάσει στον εαυτό του Tsirmer test? Τραγικό για μένα. Συμφωνείτε? Ξεκινάμε από εκεί. Άρα, για το γρήγορο και το εύκολο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φενόλ, το οποίο δεν είναι τίποτα. Ναι, ή αυτό. Είναι γρήγορο, αξιόπιστο και δεν είναι ενοχλητικό για τον άρρωστο. Εγώ από τότε που το έκανα στον εαυτό μου είπα κάτι πρέπει να γίνει, να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο. Συμφωνώ, ναι, να υπάρχει, το έχει. Πες το. Η άμπιστο έχει το. Μέχρι το τέλος θα το θυμηθώ. Όχι, το τεστ, το phenol thread. Αυτό το. Παιδιά, συγγνώμη, είναι πράσινο άσπρο κουτάκι, τώρα δεν μου έρχεται, θα σας πω. Το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε, επειδή είναι πολύ συχνή πάθηση η ξεροφθαλμία και πια είναι και των ημερών, ακούστε τον άρρωστο. Δεν είναι όλοι οι περίεργοι που έρχονται και γκρινιάριδες που λένε τα διάφορα συμπτώματα. Εντάξει, μας ενοχλούν πολύ, ίσως γιατί δεν μπορούμε να τους δώσουμε και άμεση λύση και άμεση διάγνωση και επιμένουν και επιμένουν, αλλά είναι τραγικό κάποιος να έχει ξεροφθαλμία. Κάθε άρρωστος που μπαίνει στο ιατρείο και τον εξετάζεται στη λάμπα πάνω από κάποια ηλικία, τι κάνετε? Θα μετρήσετε μια πίεση. Ναι. Βάζουμε φλουροσκεΐνη. Συμφωνούμε όλοι. Δέστε τη φλουροσκεΐνη. Κοιτάξτε τον άρρωστο πριν βάλετε το τονόμετρο. Θα δείτε το δάκρυ, το δακρυϊκό μηνίσκο. Αν έχει χάλαση, φαίνεται αμέσως, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα για τον άρρωστο και για τα συμπτώματά του. Θα δείτε πώς απλώνει η δακρυϊκή στιβάδα. Ανοιγοκλίνει το βλέφαρο, θα δείτε. Ανεβαίνει, γιατί το ξέρουμε. Κλείνοντας το βλέφαρο και ανοίγοντάς το, το δάκρυ πρέπει να πάει προς τα πάνω, με ένα ομαλό τρόπο. Άρα, ελέγχουμε και αυτό. Την ώρα που το βλέπουμε, κοιτάζουμε αν κάνει blinking, από την ώρα που μπει ο άρρωστος, αν ανοιγοκλίνει σωστά τα βλέφαρά του. Για να μην έχουμε ξεροφθαλμία και να πρώνει σωστά η δακρυϊκή στιβάδα, πρέπει τα βλέφαρα να κλείνουν και να ανοίγουν σωστά. Δεν πρέπει να κάθει και να σας κοιτάζει έτσι γιαγιά και να κλείνει κάθε 20 δευτερόλεπτα το μάτι της. Έχει ξεροφθαλμία από την αρχή. Υπάρχουν κάποιες παθήσεις νευρολογικές που κάνουν τους ανθρώπους να μην ανοιγοκλίνουν με σωστή συχνότητα τα μάτια. Εντάξει, αυτά όλα τους δημιουργούν προβλήματα. Άρα, με το που μπαίνει ο άρρωστος στο μάτι, δεν χρειάζεται τίποτα. Ένας αλγόριθμος να τρέξει δίπλα, αρκεί να το έχουμε σκεφτεί. Βάζουμε λοιπόν τη φλουροσκεΐνη και βλέπουμε πώς κινείται. Βλέπουμε το ύψος του δακρυϊκού μηνίσκου. Μήπως έχει κάποια απόφραξη μετά. Κατευθείαν μας κατευθύνει. Τι άλλο βλέπουμε, αν έχει χρώση ο κερατοειδής? Εάν ο κερατοειδής έχει χρώση
και έχουμε προβλήματα από τέτοια συμπτώματα, πηγαίνουμε πια, έχουμε προχωρήσει. Φτάνουμε σε κάτι που έχει παθολογία μέσα στα κύτταρα. Άρα έχουμε φτάσει στην νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας. Άρα δεν είναι κάτι απλό. Έχετε το ερωτηματολόγιο, μετά υποψιάζεστε κάτι, πάρτε και από την Allergan τα δίνει. 3 λεπτά ο άρρωστος μέχρι να κάνει την αναμονή, το συμπληρώνει και έχετε ένα μπούσουλα για το αυτό που θα δώσω εγώ σαν θεραπεία. Θα είναι δάκρυ, θα είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θα είναι. Θα το παρακολουθείτε αν καλύτερεύει ή χειροτερεύει. Απλά πράγματα. Και τι άλλο έχουμε, και τα βλέφαρα. Μην ξεχνάτε να βλέπουμε τα βλέφαρα. Εγώ θυμάμαι από τότε που, σαν ειδικευόμενοι, μας λέγανε κάθεστε στη λάμπα, σκανάρετε το μάτι. Κάτω το βλέφαρο, το πάνω βλέφαρο, κερατοειδή, λοξάει δέσμη και έχω όλη την εικόνα του πρόσημου μορίου. Θα δω το βλέφαρο, κάτι θα δω. Θα δω καθαρές βλεφαρίδες, θα δω βρώμικες βλεφαρίδες, παχυμένες, το παχυμένο βλεφαρικό χείλος, τηλεεντεκτασίες. Είναι κάτι που φαίνεται. Θα δω τους αδένες που είναι φραγμένοι, που δεν υπάρχουν. Θα πατήσω λίγο την ώρα, αφού κάνω την τονομέτρηση, θα πατήσω λίγο το βλέφαρο και θα δω αμέσως τι γίνεται με τους αδένες. Και έτσι λοιπόν μέσα σε όλους τους αρρώστους, σε πολύ λίγο χρόνο, με μία απλή χρώση, έχω πάρα πολλές πληροφορίες που μπορώ να τις αξιολογήσω. Και από εκεί και πέρα θα αξιολογήσω πίσω πάλι και τα συμπτώματα του αρρώστου και προχωράμε. Συμφωνούμε? Για να μην σας φάω όλο το χρόνο, έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Αν έχετε κάποια ερώτηση, είναι τεράστια τα θέματα από εδώ και πέρα. Και αν έχω σμωτικότητα, ακόμη καλύτερα. Για να επιβεβαιώσω αυτό που ξέρω. Τι δάκρυα θα δώσετε, τελευταία ερώτηση. Έλα, Ανδρέα. Όσον αφορά πάλι στην ερώτηση τι θα χρησιμοποιούσαμε αν είχαμε ένα τεστ, ξέρουμε ότι κάποια τεστ δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, όπως το Σίρμερ, που το, ναι με το θετικό ίσως κάτω από 5 χιλιοστά θα σας επιβεβαιώσει, αλλά αν είναι φυσιολογικό δεν αποκλείει την ξηροφθαλμία. Μόλις είπαμε, Ανδρέα, ότι Σίρμερ τεστ μόνον αξιολογείται, μόνον όταν είναι πολύ χαμηλό και μόνον για να μας πει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τύπου Ζόγκρεν, τύπου Ζόγκρεν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι γνωστό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποια από αυτές τις εξετάσεις δεν δίνει, αν υπάρχει, ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει καμία από αυτές? Δηλαδή να ξέρω σίγουρα ότι θα τη χρησιμοποιήσω και θα επιβεβαιώσω την ξηροφθαλμία. Τι εννοείς ψευδώς αρνητικά? Ψευδώς αρνητικό είναι όπως το Σίρμερ. Δηλαδή να φανεί φυσιολογικό και να υπάρχει ξηροφθαλμία. Για το Tier Lab έχει τέτοιο πρόβλημα, Γιώργο, κύριε Δαλιάνη. Υπάρχει κάποιο από αυτό που να βγαίνει φυσιολογικό και όντως να υπάρχει ξηροφθαλμία? Αυτή είναι η ερώτηση. Τίποτα δεν είναι 100%. Όλα. Τίποτα δεν υπάρχει 100% σίγουρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε για κάτι ότι είναι 100% σίγουρο. Πιθανά να υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ξηροφθαλμία και όλα αυτά εδώ να μας δείξουν ότι δεν υπάρχει. Όλα μαζί αποκλείεται. Κάτι θα υπάρχει. Γι' αυτό κάνει το συνδυασμό. Έτσι, όλα τα τεστ έχουν ένα sensitivity και specificity, όπως λέγεται. Ευαισθησία και εξειδίκευση. Λοιπόν. Το Roses Vengalis έχει γύρω στο 85-90%. Το TR Lab έχει 65-67%. Οπότε γι' αυτό κάνεις όλα αυτά, για να βγάλεις κάτι, ας πούμε. Θέλεις κάτι να πεις, Άρη? Όχι. Λοιπόν, και το τι δάκρυα θα δώσουμε, τι αγωγή θα κάνουμε, πώς θα καθαρίζουμε τα βλέφαρα, πώς θα βγάλουμε το Demodex. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά θέματα για να αντιμετωπίσουμε έναν άρρωστο με ξηροφθαλμία. Πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό session μόνο για την ξηροφθαλμία, τις αιτίες της, τις βλεφαρίτιδες και όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας.